Παπαρίζου. Λοιπόν, πάμε, Κυρίδη. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι μαζί μα. Κυρίδη, μείνετε μαζί μα, κύριε Γεωργία. Σήμερα καλημέρα, που καλημέρα, κύριε Αυτιά. Καλημέρα. Σχόλιο, κύριε Κυρίδη. Κοιτάξτε, και εμεί δίνουμε τον αγώνα για τη χειραφέγγιση τη Ευρώπη, τη γεωστρατηγική απέναντι στην προκλητικότητα τη Τουρκία. Δεν είναι εύκολο, γιατί η Ευρώπη ξεκινάει από πολύ χαμηλά. Χρειάστηκαν 10 και πλέον χρόνια για το Ταμείο Ανόρθωση. Ναι. Τα ξέρετε, τα παρακολουθείτε καλά εσεί. Αν στα οικονομικά, που είναι το προνομιακό πεδίο τη Ευρώπη, είχαμε όλε αυτέ τι καθυστερήσει, γιατί έτσι λειτουργεί η Ευρώπη μέσα από συμβιβασμού, καταλαβαίνετε ότι στα γεωστρατηγικά ο στόχο τον οποίο θέσαμε είναι εξαιρετικά φιλόδοξο. Μέσα σε ένα πολύ δύσκολο κλίμα. Ναι, απειλή, προχθές, με πολλέ εντάσει. Η Τουρκία απειλεί. Ήρθε στον Εύρο και σου είχαν επίθεση και ευτυχώς το προλάβαμε. Ευτυχώς το προλάβαμε και αφαιρέσαμε ένα εργαλείο πίεσης και εκβιασμού της Ευρώπης που ήταν το προσφυγικό όλα τα προηγούμενα χρόνια. Άρα πού πάμε, κύριε Κυρίδη? Είστε... Κοιτάξτε, μέσα σε ένα δύσκολο κλίμα προχθές με πάρα πολλές εντάσεις και αποτυχίες όπως είναι με το Brexit, πήραμε μια διεύρυνση κυρώσεων, κάναμε ένα βήμα, βάλαμε μια υποθήκη για την επόμενη. Ό,τι και να γίνει, εμείς θα είμαστε γύρω από το τραπέζι. Η Τουρκία δεν θα είναι στο τραπέζι. Θα έχουμε και άλλα ευρωπαϊκά συμβούλια φυσικά. Η Τουρκία θα είναι πάνω στο τραπέζι ως μενού. Νομίζω ότι στέλνουμε ένα μήνυμα. Έχουμε και τους Αμερικάνους οι οποίοι πιέζουν. Και κάτι τελευταίο. Το καλάθι πρέπει να είναι ρεαλιστικό. Οι προσδοκίες ρεαλιστικές. Γι' αυτό και η ελληνική πλευρά δίνει τον αγώνα πολυμέτωπα και με συμμαχίες εκτός Ευρώπης, όπως με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και τώρα, επειδή συζητιέται ο προϋπολογισμός στην Ολομέλεια, τα ξέρετε καλά, 2 δισεκατομμύρια επιπλέον αμυντικές δαπάνες προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός που ξεκίνησε χθες η συζήτησή του για το 2021. Ένα πολύ μεγάλο ποσό μέσα σε δύσκολες συνθήκες, ακριβώς γιατί είμαστε ρεαλιστές στην αντιμετώπιση της τουρκικής απειλής. Πάμε στον κύριο Φατή. Κύριε καθηγητά, το ποτήρι μισογεμάτο, μισοάδιο, αλλά η Τουρκία απειλεί μία σύμμαχο χώρα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εμείς τραγουδάμε και λέμε θα πάμε στο ΝΑΤΟ να δούμε αν τα υποβρύχια κλπ. Ελάτε. Εντάξει, νομίζω ότι έχει ήδη περιγραφεί το τοπίο. Στην Ευρώπη τα πράγματα είναι αυτά που είναι. Υπάρχει ένα πρόβλημα και αυτό το πρόβλημα είναι ότι αρκετοί στην Ευρώπη δεν έχουν εκείνη την ικανότητα στρατηγικής ανάλυσης για να κατανοήσουν πλήρως τον αποσταθεωρητικό ρόλο της Τουρκίας. Η Τουρκία θεωρείται εξυπαρχής, θεωρείται πολύ σημαντική χώρα, θεωρείται ότι δεν απειλεί. Έχουν βγάλει από το μυαλό τους ότι μπορεί να υπάρξει μια πολεμική σύγκρουση στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπάρχουν οι παραδοσιακές φοβίες και τα ενοχικά σύνδρομα της Γερμανίας σε σχέση με την εξωτερική της πολιτική. Γενικά η Ευρώπη είναι στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της ασφάλειας είναι στρατηγικά ελλειμματική. Λοιπόν, αυτό έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δεδομένων των συνθήκων, θα συμφωνήσω απολύτως με τον κύριο Κερίδη ότι τα σημαντικά εργαλεία στη φαρέτρα της ελληνικής διπλωματίας για την ανάσχεση της Τουρκίας σε αυτή τη φάση δεν είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι ζωτική για την Ελλάδα σε μία σειρά από τομείς. Όχι σε αυτόν. Είναι οι άλλες συμμαχίες και οι συνεργασίες που έχουμε και κυρίως είναι οι θυσίες που θα κάνουμε για να ανατάξουμε την ανισορροπία ισχύως που προέκυψε τα τελευταία 10 χρόνια στον αμυντικό τομέα. Ερώτημα. Κύριε καθηγητά, θα το βγάλει το βαπόρι πάλι ο Ερντογάν μετά από αυτά ή θα το κρατήσει μέχρι το Μάρτιο γιατί έρχεται ο Μπάιντεν? Υπάρχουν δύο εκτιμήσεις. Η μία, κατά την άποψή μου, η πιο προφανής είναι η δεύτερη, αυτή που μόλις περιγράψατε. Δηλαδή ότι θα περιμένει, θα προσπαθήσει, εν πάση περιπτώσει, να βρει ένα σημείο επαφής με την Αμερικανική διοίκηση, με την καινούργια Αμερικανική διοίκηση. Θα περιμένει να δει ποιος θα επιβάλλει τις κυρώσεις, αν θα είναι αυτή η διοίκηση ή το μπαλάκι θα περάσει. Άρα, Μανώλη, τι βλέπεις, τι προβλέπεις, γιατί βλέπω και στην καθημερινή ωραία θέματα. Έλα. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Εγώ θεωρώ ότι αυτή την περίοδο εγώ δεν προβλέπω να βγαίνει καράβι. Ήδη υπάρχουν πολλά καλέσματα από την πλευρά της Τουρκίας για διεθνείς επαφές. Θεωρώ ότι σε αυτό το μεσοδιάστημα η Τουρκία θα προσπαθήσει να δείξει ένα καλό πρόσωπο και στην Ευρώπη, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι εκεί έρχονται τα πολύ δύσκολα, τα οποία όμως πρέπει να συμφωνήσω με τον κύριο Γεωργιάδη πριν από λίγο που ανέφερε ότι είναι αργοκίνητο καράβι και στις Ηνωμένες Πολιτείες για να επιβληθούν κυρώσεις αυτές που έρχονται στο Κογκρέσο, πέρασαν σχεδόν 2 χρόνια. Δηλαδή καθυστερούν και ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν μία διοίκηση. Πόσο μάλλον στην Ευρώπη που υπάρχουν 27 διαφορετικές απόψεις. Κύριε Κερίδη, ο πατέρας μου ήταν καπετάνιος. Στα μεγάλα καράβια υπάρχει το προπελάκι. Ξέρετε τι είναι αυτό? Είναι ένα προπελάκι που σε βάζει στο λιμάνι. Μήπως η Ευρώπη θέλει ένα γρήγορο προπελάκι τώρα
να πάρει αποφάσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Αυτό κάνουμε, αυτό κάνουμε εμείς. 25 και Μαρτίου που είμαι ο Πρωθυπουργός. 25 Μαρτίου περιμένουμε. Περιμένουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το επόμενο, το αργότερο, αλλά μπορεί να υπάρξει και πιο νωρίς, τον Φεβρουάριο. Θα το δούμε ανάλογα με τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Όμως να πούμε ότι χώρες οι οποίες ήταν διστακτικές γύρισαν. Μάλιστα. Η Ολλανδία, η Αυστρία, Σλοβενία, Σλοβακία, Βαλτικές. Όλα αυτά δείχνουν ότι γίνεται δουλειά σε βάθος το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα. Και στρατηγικά. Αυτός είναι ο ρόλος της Ελλάδας. Να λειτουργήσει αφυπνιστικά για την Ευρώπη. Ευχαριστώ τους κυρίους και τους δύο καθηγητές. Θερμά σας ευχαριστώ. Συνάδελφοι στο ίδιο τμήμα. Είναι πρόεδρός μου. Τι είναι πρόεδρός σας είναι? Είναι πρόεδρος στο τμήμα μου. Θα τον εχαίρεστε. Είναι ωραίος άνθρωπος. Ωραίος είναι. Μανώλη, ευχαριστώ. Καλά.